Θα έρθω σε ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο είναι η ευρυστεχνία του ζωγράφου, η οποία έχει περάσει στο Υπουργείο Άμυνας, από ό,τι μαθαίνω, και έχει κατοχυρωθεί από εσάς. Αν τη θάψετε αυτή την πατέντα του ζωγράφου, που κατά κάτω ποιο τρόπο λύνει το πρόβλημα της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα. Σε μένα μιλάτε, κύριε. Ποιος τον κάλεσε ζωγράφο? Μάλιστα. Ποιος τον κάλεσε ζωγράφο? Τι εννοείτε? Εγώ τον κάλεσα τον ζωγράφο μόνος μου. Και ήρθε με τον Μάκη Τρεταφυλόπουλο. Γιατί το λέτε αυτό το θάψιμο? Γιατί θάψατε την πατέντα? Γιατί τη θάβετε την πατέντα? Και ποιος θάβει την πατέντα? Γιατί δεν την προχωράτε? Μα τι να προχωρήσουμε? Δεν την ξέρει ο κόσμος, το ξέρετε αυτό. Είχα πάει σε ένα που μιλάγαμε για ευρυστεχνίες. Εξηγήστε τι είναι αυτό. Λοιπόν, ακούστε, η ευρυστεχνία του ζωγράφου. Εάν ακούστε ένα λεπτό να εξηγήσουμε, ένα λεπτό να καταλάβετε κάτι. Όταν αναλαμβάνει κάτι το Υπουργείο Άμυνας, έχει και ένα λόγο εθνικό που το αναλαμβάνει και απόρριτο. Πολύ ωραία. Η ευρυστεχνία του ζωγράφου, θέλετε να αναφερθείτε εσείς τι είναι? Να την εξηγήσετε, που είστε και υπουργός. Πείτε μια κουβέντα. Είναι μια συσκευή η οποία παράγει σχεδόν άφθονο ρεύμα με κατανάλωση νερού και λειτουργεί καλύτερα με το αλκαλικό νερό. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής η πατέντα αυτή έχει περάσει στο Υπουργείο του κυρίου Καμένου, ναι, και δεν έχει προχωρήσει. Η οποία η πατέντα. Εσείς μιλάτε με τον κύριο ζωγράφο? Έχω κάποιες επαφές. Μπράβο. Ναι. Και σας είπα ότι δεν έχει προχωρήσει. Εγώ το βλέπω. Δεν μου μιλήσει ο κύριος ζωγράφος. Αφήστε λοιπόν. Ο κύριος ζωγράφος έχει μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπό σας, γιατί την κατοχυρώσατε. Αφήστε λοιπόν τον κύριο ζωγράφο να μιλήσει. Για μένα, σαν Έλληνα, θέλω να τη δω, να μπορώ να πάω να την αγοράσω. Με 80 ευρώ. Όχι, και δεν θα την αγοράσετε. Θα χρησιμοποιείτε για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Να το πω έτσι ξεκάθαρα. Εάν δουλέψει. Ο κύριος ζωγράφος είπε ότι θέλει να τη δίνει στον ελληνικό λαό. Εάν κάτι προχωρήσει, μακάρι, θα είναι μια τεράστια έρευνα που έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός. Πολύ ωραία. Μια εξαιρετική έρευνα, η οποία έχει δύο χρήσεις. Μία πολιτική χρήση και μία στρατιωτική χρήση. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να διευκολύνουμε τη δουλειά του κυρίου ζωγράφου. Ωραία. Για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική λύση, θα κάνει ο κ. ζωγράφος αυτό που πιστεύει. Για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη στρατιωτική χρήση, θα κάνουμε αυτά που πιστεύουμε εμείς, σε συνεργασία με τον κ. ζωγράφο, και δεν θα σας το ανακοινώσω εδώ πέρα. Αυτή η πατέντα όμως έπρεπε να περάσει από το Υπουργείο σας για να κατοχυρωθεί, κύριε Καμένο. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Σε παρουσίαση της συσκευής του στις εκπομπές του ζούγκλα.gr. Τι συνέβη μετά από αυτό? Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα υπήρχε ανταπόκριση, και μάλιστα τόσο γρήγορη. Δεν πέρασαν παρά 10 μόνο λεπτά και ήρθε ένα email από τον κύριο Φιλντίση και μου γράφει: δες τις ειδήσεις του Sky στο χθεσινό δελτίο των 9. Το Πανεπιστήμιο Harvard ανακοίνωσε η ίδια εφεύρεση. Φιλικά, Φιλντίσης. Εξεπλάγει, νομολογώ. Δεν το περίμενα. Και πάλι δεν πέρασα 2-3 λεπτά και με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Φιλντίσης στο κινητό μου. Ήταν στην Πελοπόννησο και μου είπε ότι οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ακριβώς την ίδια εφεύρεση. Ομολογώ δεν την είχα δει και δεν μπορούσα να πω κάτι. Μου έκανε εντύπωση όμως η χρονική ταύτιση. Μου είπε ότι εν ολίγης, μάλλον δεν θα ήθελα να πω τι μου είπε για τον κύριο ζωγράφο, διότι επιφυλάσσεται να μου μιλήσει μόλις επιστρέψω την Πελοπόννησο σε 2-3 μέρες. Θα έχουμε λοιπόν μια κουβέντα με τον κύριο Φιλντίση και να μου εξηγήσει ακριβώς τι συνέβη. Μου είπε πάνω σε γενικές γραμμές ότι του λέγαμε του ζωγράφου να μην μπλέξει με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και να δώσει την εφεύρεση στον κόσμο, να την ανοίξει προς τα έξω. Και δεν μας άκουσε. Και άφησε να νοηθεί ότι κάποιος έκλεψε κάποιον. Κάποιος έκλεψε την πατέντα κάποιου. Κλέψαν οι Αμερικάνοι το ζωγράφο. Έκλεψε, λέω εγώ τώρα.